ταξιδιού, φορτιά τα πιόνι. Τα καταλάβω, δεν περνώ, πως είναι στο μπαλκόνι. Μια καντάδα άλλης εποχής πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Λουδοβίκου των Αναγίων, με την οποία άνοιξαν ουσιαστικά οι εκδηλώσεις η Ακίνθια 2022. Στο πέρασμα του χρόνου έχουνε μέσα στη καρδιά βαθιά πληγή του πόνου. Πρώτη φορά 12 Μαντολίνα τραγουδάνε, φέροντας ένα κλίμα μιας άλλης εποχής, ένα ήθος και μια ιστορία που την έχουμε ανάγκη στο σήμερα. Σαν άρχεται η Αρετούσα από το παρελθόν, ξύπνησε με τα ωραία της φορέματα και έρχεται να μας πει να μας ευχαριστήσει. 12 γνωστοί μαντολινάριδες της Κρήτης, κρατώντας το μελωδικό όργανο στα χέρια τους και αυτοσχεδιάζοντας τοίχους, κατάφεραν να συγκινήσουν τους περαστικούς, που σίγουρα ακούγοντας τη μουσική από τα μαντολίνα, κοτοστέκονταν και έμπαιναν στο κλίμα της εκδήλωσης. Έχουμε αποφασίσει ήδη του χρόνου να το πάμε και σε άλλες πόλεις. Στην ουσία είναι μια λιτανία να ξεμβενήσουμε μια εποχή δύσκολη, μια μετά τον κορονοϊό. Να βγουν οι μελωδίες, να βγουν τα συναισθήματα έξω. Να ευχαριστούν οι άνθρωποι, να θαυμάσουν, να ερωτευτούν, να κοιταχτούν στα μάτια. Αυτό είναι το βασικό. Ένα μεγάλο φεστιβάλ μαντολίνου, μέσα από το οποίο το δημοφιλές και αγαπημένο όργανο συστήνεται και πάλι, περιλαμβάνουν φέτος οι εκδηλώσεις η Ακίνθια, που συνεχίζονται την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου στο Θέατρο Αγίου Ιακίνθου και την 5η 28 Ιουλίου στην πλατεία Αρμή των Αναγίων. Και θα είναι ένα μαγικό πράγμα. Σας λέω λοιπόν να βγείτε στα Ιακίνθια πάνω, στον Άγιο Ιάκηθο, όπου θα συνεχιστεί αυτό που βλέπετε με πολύ μεγάλους μουσικούς που γράφουν δική του μουσική που δεν το ξέρει κανένας και για πρώτη φορά στο Ψιλωρί θα καταθέσουν την τέχνη τους και τη σύνθεσή τους. Όφου, όφου και που τα φύλλα τη καρδιά του τάχης μαραμένα. Ως μια τεράστια ευκαιρία, η μουσική και οι καλλιτέχνες στο φυσικό τους χώρο που είναι οι εκδηλώσεις να παίξουν και πάλι το ρόλο τους, σχολίασε ο Λουδοβίκος των Αναγίων, ο οποίος διευκρίνησε πως η πανδημία έδειξε πως οι τέχνες, η παράδοση και ο πολιτισμός λειτουργούν σαν αντίδοτο σε κάθε δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι ένα μήνυμα λοιπόν ότι πάμε παρακάτω. Η τέχνη θέλει να καταθέσει το λόγο της, η τέχνη οφείλει να κάνει καλύτερο τον άνθρωπο.